ουσιαστικά η πόλη της Πάφου με το έργο το οποίο θα εγκαινιαστεί την Παρασκευή, το Πάφος Innovation Institute, επιχειρεί να μπει σε μια νέα εποχή. Δεν είναι μόνο ο στόχος για να μετασχηματίσουμε την πόλη μας ως Smart and Digital City, αλλά επιχειρούμε και σχεδιάζουμε στην Πάφο να δημιουργηθεί ένας τρίτος πυλώνας οικονομικής δραστηριότητας. Δίπλα από τους πυλώνες του τουρισμού και των κατασκευών, χρειαζόμαστε επιγόντως ένα καινούριο πυλώνα οικονομικής δραστηριότητας, ο οποίος θα μπορεί να απορροφήσει τα νέα παιδιά, τους νέους επιστήμονες, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους ουδέποτε επιστρέφουν πίσω στην Πάφο. Την ίδια ώρα θέλουμε εδώ η Πάφος να καταστεί πόλος έλξης παιδιών από την περιοχή μας, από τις γειτονικές αραβικές χώρες, από το Ισραήλ, από την Ελλάδα, παιδιά με υψηλού επίπεδου σπουδών, παιδιά με ταλέντο στα θέματα της καινοτομίας και της έρευνας. Η Πάφος, μια μικρή πόλη, προσφέρεται για να λειτουργήσει ως ένα περιφερειακό hub, ως ένας περιφερειακός κόμβος, ακριβώς λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων που έχει. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, άρα διασφαλίζομαι πρόσβαση σε τεράστια κονδύλια τα οποία πλέον η Ευρώπη δαπανεί για τα θέματα της καινοτομίας και της έρευνας, αλλά την ίδια ώρα μπορεί εδώ να συναντηθούν Ισραηλινοί, Άραβες, Έλληνες, όλοι μαζί για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να προχωρήσουμε προς το μέλλον. Δεν είναι υπερβολή και αποτυπώνει την πραγματικότητα ότι αυτό το έργο μπορεί να μην είναι το μεγαλύτερο έργο το οποίο εγκαινιάζεται ή πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στην Πάφο από πλευράς οικονομικής επένδυσης ή δαπάνης. Χωρίς όμως καμία αμφιβολία είναι το σπουδαιότερο έργο. Είναι τέτοιου είδους έργα τα οποία ανοίγουν νέους δρόμους και νέες προοπτικές σε πόλεις, σε κοινωνίες και δημιουργούν μια επίδραση πολλές φορές και σε ολόκληρη την χώρα. Γι' αυτό θέλουμε να ελπίζουμε ότι και θα το κάνουμε πράξη, ότι εδώ είναι το κύτταρο. Από εδώ ξεκινά αυτή η τεράστια προσπάθεια και σε λίγα χρόνια θα μιλούμε για αυτό το έργο και για αυτή την μέρα των εγγενείων ως την απαρχή για τη νέα πορεία της πόλης, στη νέα εποχή όπου πλέον θα μπούμε κι εμείς σε αυτό τον σπουδαίο κόσμο της τεχνολογίας και της έρευνας, ένας τομέας ο οποίος παράγει τον παγκόσμιο πλούτο. Τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, ο παγκόσμιος πλούτος παράγεται από το εμπόριο και τις πρώτες ύλες. Πλέον, τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερο τα επόμενα χρόνια, ο παγκόσμιος πλούτος σε ένα τεράστιο ποσοστό θα παράγεται από την καινοτομία και την τεχνολογία. Θέλουμε και εμείς, μικρή πόλη, αλλά με ένα εξαιρετικά σημαντικό γεωγραφικό, σε ένα εξαιρετικά σημαντικό γεωγραφικό σημείο, αυτή η πόλη να διαδραματίσει ρόλο για τα επόμενα χρόνια στην περιοχή μας. Κύριε Δήμαρχε, πότε προβλέπετε να αρχίσει η δραστηριότητα? Εντός του έτους θα ξεκινήσουν τα πρώτα executive course, 5 ημερών και 10 ημερών, γύρω από τα θέματα του entrepreneurship and innovation, big data analysis and machine learning, smart water management και όλα αυτά. Και επιτρέποντος της πανδημίας, αντιλαμβάνεστε ότι αναβάλαμε ήδη τα εγγένεια που θα γίνουν τον 3 Απριλίου λόγω lockdown. Δημιουργεί προβλήματα. Η πανδημία όμως έχει ένα τέλος. Σε 2, 3, 5 μήνες η πανδημία θα ολοκληρωθεί. Ξεκινά όμως με executive course ήδη τη λειτουργία του το συγκεκριμένο κέντρο εδώ, το συγκεκριμένο Ινστιτούτο. Ακούγονται κάποιες διαμαρτυρίες για την περίοδο που γίνονται αυτά τα εγγένεια, κύριε Δημαρχέ, ληφθούν όλα τα μέτρα? Έχουν δίκαιο. Έχουν δίκαιο αυτοί οι οποίοι εκφράζουν κάποιον προβληματισμό. Βρεθήκαμε μπρο του διλήμματος να τα αναβάλουμε ξανά. Θα ληφθούν αυστηρά όλα τα μέτρα. Γι' αυτό και εργάζεται ένας σημαντικός αριθμός προσωπικού του Δήμου για να κάνει το sitting arrangement, για να καταγράψει πού θα καθίσει ο καθένας, να τηρηθούν οι αποστάσεις, τα μέτρα. Έχει ακυρωθεί το catering και το cocktail party, γιατί έτσι πρέπει και θα δοθεί κάτι στο κάθε κάθισμα του κάθε συμμετέχοντα σε αυτά τα εγγένεια. Θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες αυτά τα εγγένεια να είναι μια εκδήλωση των 2.000 ατόμων. Θα είναι μια εκδήλωση με πολύ περιορισμένων αριθμών ατόμων, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν είναι οι γιορτές και οι εκδηλώσεις που έχουν σημασία, αλλά το πραγματικό έργο. Και ήθελαμε έτσι με τα εγγένεια να σηματοδοτήσουμε την έναρξη και να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ξεκινήσαμε σε αυτή τη μεγάλη πορεία.
αν σκεφτόμασταν λίγο διαφορετικά, θα το αναβάλαμε και πάλι, επιδιώκονταν να το κάνουμε μια περίοδο που θα μαζεύαμε 2.000 κόσμων κτλ. Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα και θα γίνουν τα εγγένεια με πολύ μεγάλη προσοχή. Με τα άτομα που θα έρθουν από το Ισραήλ, κύριε Δημάρχη, Όχι, βεβαίως, υπάρχει πρωτόκολλο. Θα τηρηθεί το πρωτόκολλο με θρησκευτική ευλάβη. Θα γίνει τεστ όλοι οι συμμετέχοντες, θα κάνουν τεστ πριν ξεκινήσουν από το Ισραήλ, θα κάνουν τεστ με το που φθάνουν και θα υπάρχει ήδη μηχάνημα στο αεροδρόμιο, το οποίο μετά από 40 λεπτά, μία ώρα, να δίνει τα αποτελέσματα. Άρα θα φτάσουν στην Πάφων αφού πρώτα κρατούν 48 ώρες πριν αρνητικών και καινούριων αρνητικών με την άφηξή τους. Για να είναι απόλυτα βέβαιο ότι είναι άτομα καθαρά, δεν θα συναναστραφούν, θα κρατήσουν τις αποστάσεις, όλες οι επαφές θα είναι με μάσκα κτλ. Εγώ εκεί ξέρω που είναι, είπε μου έρχομαι. Γι' αυτό σε πει. Ξέρω εγώ που είναι, αν ήταν στο γραφείο του ακόμα, στον δρόμο. Πού ήταν. Θα μας κλείσει εδώ το σκόδι τώρα. Μέχρι το Σάββατο θα είμαστε όλοι κολλημένοι. Έμεινε του 15 λεπτά, μα δεν έχει εγώ. 15, ναι. Δεν ξέρω ρε παιδιά, ούτε εσείς στην πρώτη φάση. Εσείς εκεί μέσα. Μακάρι να μου. Όλοι όλα αυτά έχουν και μία σκοπιμότητα. Εν το έχεις καταλάβει ακόμα. Να το δούμε στις σωστές του διαστάσεις. Το ποσοστό θνησιμότητα είναι 0,002.